Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, τον βουλευτή του Ποταμιού. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρωτά. Καλησπέρα και από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς αρκετά έντονους. Τώρα πια έρχεται και περνάει και σε εσάς κατά κάποιο τρόπο η μπάλα, στο ποτάμι εννοώ, γιατί όλοι διερωτώνται με ποια γραμμή θα προσέλθει το ποτάμι στην κρίσιμη ψηφοφορία καλώς εγώ των πραγμάτων το βράδυ της Πέμπτης ή και νωρίτερα, αναφέρομαι στην ψήφο εμπιστοσύνης, και αν θα πάτε με μία γραμμή ή αν θεωρείτε ότι κάποιοι από το ποτάμι θα κρατήσουν άλλη στάση και θα υπερψηφίσουν. Ναι, έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, και στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών υπάρχει έτσι μια θετική προδιάθεση από τους 4 εκ των 6. Οι 2 έχουν τις επιφυλάξεις. Αυτά είναι τα έως τώρα δεδομένα, δεν έχουν αλλάξει. Και έτσι θα πάμε και, και μέχρι την Πέμπτη, αν την Πέμπτη τελικά γίνει η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν θα δώσετε θετική ψήφο. Όσον αφορά την ψήφο εμπιστοσύνης. Στην ψήφο εμπιστοσύνης, φαντάζομαι. Θα πάτε συντεταγμένα όλοι, δηλαδή. Όλοι, αυτό που δηλαδή, λέμε. Δηλαδή να το πούμε ομά. Ο κύριος Δανέλης έχει την ίδια προδιάθεση με εσάς. Σας ρώτησε ο Σταύρος. Και ποιες συνέπειες αντίθετης ψήφου μου με την κομματική γραμμή. Στην ψήφο εμπιστοσύνης έχουμε πει και το έχουμε πει και σε συνεντεύξεις ότι εκεί πέρα, όπως στην πρόταση Μομφής, υπάρχει το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, γιατί είναι μια κορυφαία, ας το πούμε, κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν μπορεί ένα κόμμα να εμφανίζεται με 2 γραμμές. Άρα τυχόν διαφοροποίηση σημαίνει ότι και διαγραφή αυτόματα από το ποτάμι, καταλαβαίνω εγώ. Λέω τυχόν διαφοροποίηση. Αφήστε να γίνει αυτό, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και επειδή εκπροσωπείτε το κόμμα, θα θέλαμε να το ξέρουμε όπως και τηλεθεατές. Είστε και αντιπρόεδρος του κόμματος. Ακριβώς, είστε και αντιπρόεδρος του κόμματος. Οποιοσδήποτε. Και πάντα λέμε τυχόν διαφοροποίηση. Δεν έστω ότι κάποιος βουλευτής σας ψηφίσει διαφορετικά από την κομματική γραμμή. Ποια είναι η πρόθεση του κόμματος, να το ξεκαθαρίσουμε. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει ξεκάθαρους όρους. Όταν λέμε ότι υπάρχει κομματική πειθαρχία, κάποιος τότε επιλέγει να μην είναι στο κόμμα, ο ίδιος. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Άρα θα διαγραφεί ο κόσμος. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ σας λέω, επιμένω ότι και οι 6 θα έχουμε κοινή γραμμή. Εμείς μένουμε σε αυτό που λέτε εσείς. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρείτε ότι πλησιάζουμε σε εθνικές κάλπες, ότι είμαστε πιο κοντά μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και το διαζύγιο Τσίπρα Καμένου, κύριε Μαυρωτά? Ή αν και εφόσον πάρει ο κύριος Τσίπρας ψήφο εμπιστοσύνης την Πέμπτη, θα μπορεί μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι ο διακηρυγμένος στόχος, να φτάσει τότε σε κάλπες? Από ό,τι έχω καταλάβει από τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα, είναι ότι σε περίπτωση που πάρει ψήφο εμπιστοσύνης με 151, μεταφράζω ότι βλέπει Οκτώβριο. Αν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης με κάτω από 151, μεταφράζω ότι θα βλέπει Μάιο. Και αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, πάμε άμεσα σε εκλογές. Η γνώμη σας είναι ότι θα την πάρει, κύριε Μαυρωτά? Δεν ξέρω. Η γνώμη μου είναι ότι είναι σωστό το ότι γίνεται ξεχωριστή διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης και ξεχωριστή διαδικασία για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, ότι αυτά τα πράγματα τώρα διαχωρίζονται. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ψήφος στην συμφωνία των Πρεσπών είναι και ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, και αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Το αν θα πάρει όχι ψήφο εμπιστοσύνης, μένει να το δούμε. Πέμπτη κοντή γιορτή. Την θέση της κυρίας Γεννηματά, κύριε Μαυρωτά, ότι τυχόν ψήφος εμπιστοσύνης με υπολείμματα γυρολόγων, έτσι χαρακτηρίζει τους βουλευτές, θα οδηγήσει σε ένα διέξοδο, εσείς την συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει... Γιατί είναι η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής και είναι ένας χώρος που είναι συγγενικά κοντά σας. Είστε έτσι κοντά, θέλω να πω, ιδεολογικά. Ναι, αλλά όταν το κίνημα αλλαγής όμως μιλάει για γυρολόγους, πρέπει να δει αν και το ίδιο είναι εντάξει σε αυτή τη συμπεριφορά και αν έχει πάρει στους κόλπους τις βουλευτές από άλλα κόμματα, πρώτον. Και δεύτερον, όταν υπάρχει, ας το πούμε, η συνταγματική νομιμοποίηση με πάνω από 151, επαναλαμβάνω, τότε εκεί πέρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι οι βουλευτές είναι κάποια άβουλα όντα που άγονται
και φέρονται. Είστε αρκετά υποστηρικτικός πάντως και με εκπλήσατε, κύριε Μαυρωτά, προς την κυβέρνηση. Έχετε πει δύο φορές αυτή τη στιγμή ότι αν έχει 151 βουλευτές, σαφώς συνταγματικά μπορεί να φτάσει μέχρι τον Οκτώβριο. Ποιοτικά όμως το γεγονός ότι χάνεται ο εταίρος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Καμένος. Δηλαδή πολιτικά εσείς δεν βλέπετε στο ποτάμι κανένα θέμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα είναι ένας ισχυρός πρωθυπουργός μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις ο κύριος Τσίπρας? Με εκπλήσετε. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση εξέλιξη, δεν ξέρω, πέραν των Πρεσπών, δεν ξέρω. Τι άλλη συζήτηση? Δεν θα είναι ισχυρός πολιτικά ο πρωθυπουργός ακόμα και με τις 151 ψήφους? Πολιτικά λέω, όχι θεσμικά. Θεσμικά θα είναι κατοχυρωμένος. Πολιτικά δηλαδή δεν βλέπετε κάποια μετατόπιση, κάποια αλλαγή? Τα θεωρείτε όλα ότι είναι έτσι όπως ήταν μέχρι πριν από λίγες ώρες το πρωί? Είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν? Για να επαναλάβω, για να μην μένουν υπόνοιες από αυτά που είπατε, ότι ψήφο εμπιστοσύνη στο ποτάμι δεν δίνει στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν βρεθούν οι 151 βουλευτές, τότε δεν έχει πρόβλημα, ας το πούμε, συνταγματικής, αλλά κατά τη γνώμη μου και πολιτικής, ας το πούμε, νομιμοποίησης. Ας βρούμε τους 151 όμως και μετά μιλάμε. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Θα ήθελα να μας πείτε τι σηματοδοτεί για εσάς η ψήφιση των Πρεσπών, κύριε Μαυρωτά. Το έχουμε πει ότι για μας είναι μια αλλαγή σελίδα σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ταλανίζει την χώρα μας. Θεωρούμε τα θετικά της υπερψήφισης περισσότερα από τα θετικά της καταψήφισης της συγκεκριμένης συμφωνίας. Θέλουμε να σπάσει αυτό το μονοπόλιο της χρήσης του όρου Μακεδονίας από την γειτονική μας χώρα, και με τη συμφωνία των Πρεσπών αυτό θα σπάσει, όπως και επίσης θα δοθεί, έτσι ας το πούμε, η δυνατότητα να αποκατασταθεί η ιστορική κληρονομιά της δικής μας Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, όπως ρητά αναφέρεται στη συμφωνία. Θέλουμε να υπάρχει μια, ας το πούμε, βελτίωση των σχέσεων και σταθεροποίηση στην περιοχή, και αν η Ελλάδα μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο, το σταθεροποιητικό, νομίζω ότι είναι και προς όφελος της ίδιας της χώρας. Κύριε Μαυρωτάκη, μία ερώτηση από μένα, αν δεν έχει αντίρρηση η κυρία Γκαντόνα. Εντάξει, Στέλλα, να προχωρήσω. Ναι, βέβαια. Ήθελα να σας ρωτήσω, εφόσον η κυβέρνηση πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και προχωρήσει, δεν ξέρουμε πότε θα προκηρύξει ο Πρωθυπουργός εκλογές, το ποτάμι θα ψηφίσει κάποια σημαντικά νομοθετήματα που έπονται και ξέρουμε ποια είναι, όπως για παράδειγμα οι 120 δόσεις ή η παραλλαγή του νόμου Κατσέλιο, η αύξηση του κατώτατου μισθού? Το ποτάμι, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε όλα τα νομοσχέδια, τα βλέπει ad hoc, δεν κάνει μια αντιπολίτευση του όχι σε όλα ή του, ας το πούμε, μια αντιπολίτευση μόνο και μόνο για την αντιπολίτευση. Τα βλέπουμε κάθε φορά. Δεν θα στηρίξουμε, ας το πούμε, πολιτικές οι οποίες είναι ενάντια στις θέσεις του ποταμιού. Το ποτάμι στηρίζει τις θέσεις του όταν ψηφίζει στα νομοσχέδια και όχι την κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφείς. Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τη μικρή αυτή συνέντευξη που κάναμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε